Έχουμε το κύριο Νίκο Σιμιτζή. Κύριε Νίκο, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σου Γιώργο μου. Τι κάνετε? Είμαι καλά, αγόρι μου. Τι κάνεις? Καλά είμαστε κι εμείς, μια χαρά. Είναι η τελευταία, τελευταία μέρα. Ναι, τελείωσε η σεζόν. Μπράβο. Σιγά σιγά να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Βέβαια, χρειάζεται. Έχουμε μείνει. Συνεχίσουμε να πούμε. Ωραία. Τώρα, να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο ενδιαφέροντα αυτά, τα πιο ενδιαφέροντα απ' όλα. Έχουμε, λοιπόν, να σας πω από τώρα, έχουμε χρόνο μέχρι και τις 5 παρα 5, δηλαδή θα διακόψουμε και μισή για διαφημιστικά μηνύματα. Πολύ και ωραία. Μετά θα πάμε μέχρι παρα 5. Θέλω και εγώ 2-3 λεπτά στο τέλος να αποχαιρετήσω και τους ακροατές. Έχω ακρότες. Και το ρολόι μου έτσι να βάλω και εγώ ένα χρονοδιάγραμμα για να πω αυτά που θέλω να πω. Εντάξει. Που πρέπει να πω. Λοιπόν, φτάσαμε στο 62-63 που ο Ολυμπιακός μετά από έναν αγώνα για να ανέβει στην έπαιζε στη Β' Εθνική. Και εκείνη τη χρονιά έκανε μια καταπληκτική πορεία και η μόνη ομάδα που μπόρεσε και τον παρακολουθούσε ήταν μόνο ο Ροδιακός. Να φανταστείς ότι εντάξει, ο Ροδιακός αν τελείωσε το πρωτάθλημα ήταν 2 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, αλλά η επόμενη ομάδα, ο Πανετολικός, ήταν γύρω στους 12 βαθμούς περίπου πίσω, στην τρίτη θέση. Τελικά άξια βγήκε. Εντάξει, κακά τα ψέματα, είχε πολύ καλή ομάδα. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ καλή και μπορώ να την πω εισάξια. Μερικοί μπορούν να λένε οτιδήποτε, ήταν εισάξια της Χαλκίδας που ανέβηκε στην Α' Εθνική το 67. Ήταν τόσο καλή ομάδα. Ήταν καλή ομάδα. Ήταν καλή ομάδα. Εντάξει, πάρα πολύ καλή ομάδα για την εποχή εκείνη εκεί. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, η Χαλκίδα ήταν η καινούργια ομάδα. Η ομάδα της Χαλκίδας πια αποσυχώνευσε και έκανε μια κατακτική πορεία. Αυτό είναι, η Χαλκίδα δεν είχε ανταγωνισμό, δηλαδή καθάρισε όλους, Όφη, Παναχαϊκή, Πανετολικό, Καλαμάτα, ομάδες Παγιάννενα, πανίσχυρες ομάδες, και ξέφυγε από την αρχή και ψάχναν να μας βρούνε. Και γι' αυτό ήταν η πιο εντυπωσιακή πορεία, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι και την αξία του Ολυμπιακού Χαλκίδος το 62-63. Πόσος κόσμος πήγαινε στο γήπεδο, κύριε Νίκο? Ναι. Πόσος κόσμος πήγαινε στο γήπεδο να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό? Άμα σου πω, δεν θα το πιστέψεις. Το 4-5 χιλιάδες ήταν για πλάκα. Έτσι, για πλάκα. Τόσος κόσμος την Κυριακή στο γήπεδο? Ναι, έρχονταν, γιατί τότε ξέρεις ήταν και η τηλεόραση που δεν υπήρχε. Και ο κόσμος, σαν μοναδική διασκέδαση, τι είχε νομίσει εκείνη την εποχή? Να πάει στο γήπεδο και το βράδυ να πάει στο Λούσι το χειμωνιάτικο να δει κανένα ελληνικό έργο. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ μικρός που ήμουν. Υπήρχε συγκέντρωση στο Λούσι για να παρακολουθήσει τηλεόραση? Όχι. Να πάει να δει κινηματογράφο. Κινηματογράφο. Αυτές ήταν οι μοναδικές διασκεδάσεις του κόσμου τότε. Τι να, άλλα δεν είχε τίποτα. Το ποδόσφαιρο ήταν το πρώτο απ' όλα δηλαδή. Και όταν η Χαλκίδα είχε τόσο καλή πορεία, όλοι όπως. Εμείς οι ποδοσφαιριστές περιμέναμε πότε θα έρθει η Κυριακή να παίξουμε μπάλα, έτσι και ο κόσμος περίμενε πότε θα έρθει η Κυριακή να πάμε στο γήπεδο. Ήταν η διασκέδασή τους. Τα ανέβηκε ο Ολυμπιακός Χαλκίδος στην Α' Εθνική και έπεσε όλος παραδόξος που θεωρείται η πιο ισχυρή ομάδα επαρχιακή εκείνης της χρονιάς. Και πώς έγινε και έπεσε? Καταρχάς να φανταστείς ότι ήταν οι ομάδες 16 και ο Ολυμπιακός τελειώνοντας ο πρώτος γύρος, την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, ο Ολυμπιακός ήταν πέμπτος, πρώτη επαρχιακή ομάδα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Πανιώνιος και Ολυμπιακός Χαλκίδος. Μετά ήταν ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Εθνικός, όλες αυτές οι ομάδες. Και μιλάμε διαφορά από τις ομάδες που κινδυνεύανε, ήταν 9 βαθμούς, 8 βαθμούς, εκεί κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος η Χαλκίδα δεν κινδύνευε ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι στον πρώτο γύρο, αυτό είχε έρθει, ήταν ο Μπέλλας πρόεδρος στον Πανεγιάλιο, και είχε ζητήσει από τον Ολυμπιακό να κάνουμε το παιχνίδι εκεί μέσα στη Χαλκίδα,
και στο δεύτερο γύρο να βοηθήσει μια ομάδα την άλλη αναλόγως που και τα λοιπά. Ο Μπέλλας είχε τρομερές προσβάσεις τότε παντού, σε ΕΠΟ, σε σωματεία, οτιδήποτε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο που υποβάστηκε ο Ολυμπιακός. Τελικά, ενώ λένε ότι είχε συμφωνηθεί, κάποια στιγμή άλλαξαν από γνώμη στον Ολυμπιακό και πήραν το παιχνίδι 3-0. Και αυτό το φύλαξε ο Μπέλλας. Αυτό ήταν το ένα, γιατί έπαιξε ρόλο στις τελευταίες αγωνιστικές μεγάλες. Έδωσε και στις δύο ομάδες που κινδυνεύανε και τα δύο παιχνίδια ο Πανεγιάλιος. Φτάνουμε λοιπόν στην 28η αγωνιστική, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός Χαλκίδος έχει κάτω από την πλάτη του, με μικρή διαφορά, με ένα και δύο πόντους, 7 ομάδες. Τι γίνεται, έρχεται. Πάει στην 28η αγωνιστική, όχι, 28η αγωνιστική, πήγε, έφερε ισοπαλία ο Ολυμπιακός μέσα στον Πανιόνιο και όλος περιέργος εκείνη την ημέρα γίνεται περίεργα αποτελέσματα. Πάει η νίκη Βόλου και κερδίζει 0-2 μέσα στον Άρη. Και υπήρξαν υποψίες ότι ήταν χειραγωγημένο το παιχνίδι. Θα σου πω συνέχεια τι έγινε. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει και δεν τον ενδιαφέρει, γιατί έχει από κάτω 6 ομάδες. Την προτελευταία αγωνιστική παίζει με την Καλαμαριά στην έδρα του. Και επειδή ο Καστρινότης τότε ήθελε να έχει δημόσιες σχέσεις λόγω ΕΠΟ και λόγω φιλίας και λόγω αυτά, τον πιάσανε από τη Θεσσαλονίκη, επειδή τον είχε υποστηρίξει η ΕΠΣ Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν η Θεσσαλονίκη, όλες αυτές οι ομάδες. Παρακαλέσαν τον Καστριώτη να δώσει χ στην Καλαμαριά, ο Ολυμπιακός, να δώσει ισοπαλία, και την προτελευταία αγωνιστική, δηλαδή την ημέρα που θα δίνει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι χ στην Καλαμαριά, ο Άρης θα έδινε νίκη στον Ηρακλή που παίζανε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γινότανε, θα το κάνανε χ στην τελευταία περίπτωση, Ηρακλής Ολυμπιακός, γιατί παίζανε στη Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός Χαλκίδος, θα το κάνανε χ και θα δεύτερη νίκη Βόλου, η δόξα δράμας, τελείωσε. Πίστηκε ο Καστριώτης και για φιλικές σχέσεις και για δεδική δείξη. Και το στήσανε το ματσάκι, κύριε Νίκο, το στήσανε εκεί χ. Το κάνανε χ. Και άκου να δεις τώρα τι έγινε. Η δράμα είχε κάνει κομπίνα την 28η αγωνιστική και είχε χάσει από το Εγάλεο, μέσα στο Εγάλεο, και σκόπιμα όλα αυτά, αυτά τα έχει κάνει ο Μπέλλας όλα, και είχαν βάλει ένα τιμωρημένο παίχτη μέσα, τον Ζαρδαμόπουλο. Οπότε η δόξα ήξερε ότι το παιχνίδι το έχει πάρει, το ξέρε. Σου λέει, ας χάσω, να πιστεύουν όλοι οι άλλοι ότι έχασα και υποβιβάστηκα, θα το πάρω στην ένσταση το παιχνίδι, οπότε θα βρεθώ μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, παίζουν εκεί και το παιχνίδι με την Καλαμαριά και δεν το ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, το ξέρουν μόνο 5 ποδοσφαιριστές. Εμένα μου τα είπε και ο Παναγιώτης ο Μαυρογιάννης, μου τα είπε και ο Γιάννης ο Μπρατσιώτης, μου τα έχει πει και ο Λίβας, αυτά είναι διασταυρωμένα. Το ξέρανε μόνο 5 παίχτες. Το ξέραν κάποιοι μη μεγάλοι. Ο Γιάννης ο Μπρατσιώτης δεν το ξέρε. Ο Χαραλάμπους που έβαλε τον γκολ δεν το ξέρε. Έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός Χαλκίδος και τους αφήνανε να βάλουν γκολ και δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ. Γιατί δεν το ξέραν όλοι. Και δεν μπορούσαν. Και κάτι τους λέγανε μισόλογα και αυτά από εδώ, από εκεί. Αλλά οι άλλοι που δεν το ξέραν παίζαν το παιχνίδι τους. Τελικά έγινε ένα-ένα. Την άφησε ο τροματοφύλακας, δεν ξέρω τι. Αφήσαν την μπάλα να μπει γκολ, να γίνει 1-1. Και στο 89 με 90 λεπτό κάνει ο Μπρατσιώτης ένα γυριστό σουτ και πάει μπάλα στο δοκάρι κατευθείαν. Τελείωνε ο αγώνας. Και πάει ο Μηταριώτης, αυτά μου τα έχει πει ο Γιάννης τώρα, και πάει ο Μηταριώτης και λέει: Ρε Κολόπεδο, τι κάνεις, τι έκανες, του λέει, ρε. Αφού είναι φταγμένο, του λέει, εσύ το παιχνίδι, μα πάνω μας καταστρέψεις. Δεν ξέρω εγώ, του λέει ο Γιάννης, για πράγματα. Τι μου λες τώρα, εγώ δεν ξέρω τίποτα, άσε με, του λέει, σίγουρα. Άρα λοιπόν κάπως έτσι γίνεται το τέτοιο, το ξέρουν 5-6 παίχτες, αυτό γίνεται, κύριε Νίκο. Κοιτάξεις, εμένα
δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ιστορικό από τη Χαλκίδα που δεν θα προλάβουμε να το πούμε. Τελευταία χρονιά που έφευγα. Δεν γίνεται, γίνονται, πάντα γίνονται. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από τα αυτά. Ότι μια ζωή γινόντουσαν και γίνονται και θα γίνονται στημένα παιχνίδια. Τώρα βέβαια είναι το κακό, το ότι το στημένο παιχνίδι δεν γίνεται μόνο για εξυπηρέτηση φιλίας, σχέσεων κτλ. Όλα. Αλλά γίνεται και για το στοίχημα. Παίζονται και συμφέροντα εκεί πολλές φορές. Εντάξει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τότε όμως ήταν θέμα φιλικών σχέσεων. Και το ότι ο Ολυμπιακός Χαλκίδας δεν κινδύνευε. Βγαίνει η απόφαση λοιπόν, κερδίζει την ένσταση η Δόξα Δράμας και ξαφνικά 20... Α, και την 21η αγωνιστική δεν δίνει το παιχνίδι ο Άρης στον Ηρακλή όπως είχαν υποσχεθεί, αλλά γίνεται χι το παιχνίδι. Οπότε ο Ηρακλής θέλει νίκη την τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, έτσι. Οπότε αλλάζει το σκηνικό. Κερδίζει την ένσταση Δόξα Δράμας και παίζει ο Ολυμπιακός Χαλκίδας με τον Ηρακλή. Και οπότε ο Ηρακλής τώρα με χ θα παίξει διαβάθμιση με την νίκη Βόλου αν κερδίσει. Αν κερδίσει όμως τον Ολυμπιακό, θα παίξει ο Ολυμπιακός διαβάθμιση με τον εφόσον έρθουν και όλα τα άλλα αποτελέσματα αυτά. Αποτέλεσμα είναι ότι την 21η αγωνιστική ο Ολυμπιακός Χαλκίδας έχει 6 ομάδες κάτω από την πλάτη του και μόνος του και 3 ομάδες πάνω από αυτόν. Αλλά είναι έτσι τα παιχνίδια όλα που οι ομάδες που είναι από αυτό, πάνω από αυτόν με ένα πόντο παίζουν με τις ομάδες που κινδυνεύουν, αλλά δεν έχουν φόβο να χάσουν, γιατί ο Μέν Ηρακλής είναι 2 βαθμούς κάτω από αυτές και ο Ολυμπιακός Χαλκίδας 1 βαθμό. Εφόσον παίζουν μεταξύ τους, δεν υπάρχει περίπτωση καμιά από τις 2 ομάδες να διστάσει. Άκου σκηνικό που έγινε. Και γίνονται τα τελευταία αγωνιστική τα παιχνίδια και η Νίκη Βόλου κερδίζει τον Εθνικό 3-0, η Δόξα κερδίζει τον Πανεγιάλιο 2-0, η Καλαμαριά κερδίζει το Εγάλιο 5-0 και έρχεται και παίζει ο Ολυμπιακός Χαλκίδας τώρα με τον Ηρακλή και γίνεται αυτό που έγινε. Τι έγινε με τον Ηρακλή? Έχασε ο Ολυμπιακός 2-1. Ήτανε από το 2-1 και μετά, γιατί προηγήθηκε ο Ηρακλής 2-0, έγινε 2-1 το παιχνίδι. Το είχε βάλει το γκολ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε βάλει το γκολ, δεν θυμάμαι, ο Μπρατσότης το είχε βάλει, ναι, το είχε βάλει ο Μπρατσότης το γκολ. Και από εκεί και πέρα ήταν ένας μονόλογος του Ολυμπιακού Χαλκίδος, μονότερμα τον Ηρακλή. Βαστάει 5 λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής, γιατί είχαν γίνει κάτι φασαρίες και η φάση της χρονιάς έγινε στο τελευταίο λεπτό της καθυστέρησης, μετά από ένα κόρνερ. Σουτάρανε, η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα. Τη βγάζανε μέσα από τα δίχτυα, πάνω, κάτω, πέφτες, ένα μπουλούκι και η μπάλα να τη σπρώξουν στο άδειο, μέσα στο τέρμα και η μπάλα δεν μπήκε γκολ. Και τιμώρησε ο Θεός, μάλλον η μπάλα τιμώρησε τον Ολυμπιακό, γιατί μόνος του υποβιβάστηκε. Κύριε Νίκο, θα μας πείτε πώς υποβιβάστηκε ο Ολυμπιακός Χαλκίδας από την πρώτη εθνική, τι παρασκήνιο υπήρξε, κύριε Νίκο? Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Αφού τελικά έχασε το παιχνίδι με τον Ηρακλή ο Ολυμπιακός, ισοβάθμισε με την Νίκη Βόλου στην προτελευταία θέση για να παίξουν αγώνες μπαράζ. Προηγουμένως να πω ότι η Δόξα Δράμας, η Νίκη Βόλου, τις τελευταίες 4 αγωνιστικές έκανε ένα μπαράζ νίκων που ανεξακρίβονταν. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-0, κερδίζει τον Άρη εκτός έδρας 0-2, παίζει με τον Παναθηναϊκό μέσα στο Βόλο προτελευταία αγωνιστική, και ενώ ήθελε οπωσδήποτε το χ για να έχει την επαφή, τελικά δεν μπορεί να το πει κανένας με σιγουριά τι έγινε. Ο Παναθηναϊκός όμως εκείνη τη χρονιά ήταν αήττητος και τελείωσε το πρωτάθλημα το αήττητο του Παναθηναϊκού είναι εκείνη τη χρονιά που το πήρα αήττητος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τι έγινε, από τι λέγεται, έτσι, συμφωνία προς συμφωνία, να μην το χτυπήσουν το παιχνίδι, να το φέρουν εκεί, ο Παναθηναϊκός να διατηρήσει το αήττητο αφού είχε βγει και πρωταθλητής, και η Νίκη Βόλου να πάρει τον χρήσιμο βαθμό αυτόν που ήθελε.
το παιχνίδι, παρόλη την κρισιμότητά του, από εκεί ξεκινάει όλη η υποψία. Ενώ το παιχνίδι ήταν κρίσιμο, θα έπρεπε να γίνει σκοτωμός, χαμός. Έγινε ένα φιλικό παιχνίδι, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και έτσι πήρε και αυτόν τον βαθμό η Νίκη Βόλου. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος να παίξει μπαράζ ο Ολυμπιακός με την τη Βόλου στη Λαμία. Βρέχει, εν τω μεταξύ, τι άλλα γίνανε πριν φτάσω στον μπαράζ. Η ΕΠΟ είχε αποφασίσει ότι το παιχνίδι κατηγορείται ο Άρης για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου σαν προσυνεννοημένο, και όπως επίσης και της Δόξας Δράμας με το Εγάλιο που είχε πάρει επειδή είχαν βάλει μέσα παίχτη τιμωρημένο, ότι και τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν προσυμφωνημένα. Η απόφαση η μεν απόφαση για το παιχνίδι του Άρη με την Νίκη Βόλου το 0-2 βγήκε αθωτικό, γιατί δεν υπήρχαν αποδείξεις. Για το άλλο παιχνίδι της Δόξας Δράμας με το Εγάλιο, που είχε κερδίσει το Εγάλιο 1-0, τι βγήκε? Έβγαλε απόφαση ΕΠΟ ότι τιμώρησε το σωματείο με 2,5 μήνες ποινή, το Εγάλιο με 2,5 μήνες, τιμωρεί τον Ζαγαμόπουλο τον ποδοσφαιριστή, ότι ενώ γνώριζε ότι είναι τιμωρημένος, όπως και το σωματείο το γνώριζε, έπαιξε, τον τιμωρεί με ένα χρόνο, έναν μαραμενίδη ποδοσφαιριστή του Εγάλιο, ο οποίος ήταν ο μεσάζων σε όλη αυτή τη διαδικασία που έκανε, ότι μεσολαβητής μάλλον, υπήρξε μεσολαβητής. Έχω το κουπόνι μπροστά που το λέει, εδώ το διαβάζω, αυστηρέ ποινές στο Εγάλιο και σε 12 ποδοσφαιριστάς του. Τιμώρησε τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές με ένα χρόνο με αναστολή, τον Ζαρδαμόπουλο με ένα χρόνο τιμωρία, τον Μαραμενίδη με ένα χρόνο τιμωρία διότι ενήργησε ως μεσολαβητής παρόλο που δεν έπαιξε στο παιχνίδι, και τελικά ενώ βγαίνουν αυτά αθωώνουν τη Δόξα Δράμας διότι δεν υπήρχαν αποδείξεις. Πώς δεν υπήρχαν αποδείξεις? Δηλαδή τότε γινόταν πράγματα και θάματα. Οπότε, πάντως το Εγάλιο διαχρονικά ήταν μέσα στα κόλπα, έτσι. Καλά είσαι. Λοιπόν, όλες οι ομάδες αν το γινόταν χαμός, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι από εκεί που η Χαλκίδα ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευε, τελικά βρέθηκε να παίζει μπαράζ με την Νίκη Βόλου στη Λαμία. Χαμός. 10.000 κόσμος είχαν πάει από όλη την Αθήνα, διεθνείς ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές. Ήταν το παιχνίδι της χρονιάς. Καταιγίδα στο το γήπεδο είναι λίμνη. Το παιχνίδι είναι αμφίροπο βέβαια. Και στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0. Πριν πω όμως αυτό, άκου να δεις τι έγινε. Θυμάσαι που σου είπα ότι ο Ολυμπιακός Χαλκίδος στο παιχνίδι με την Κόρινθο, ενώ είχε απόφαση τότε με συντελεστή τερμάτων, ακριβώς. Λοιπόν, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός Χαλκίδος με την Νίκη Βόλου, με τα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ολυμπιακός Χαλκίδος είχε κερδίσει την Νίκη Βόλου 2-1 και είχαν έρθει ισοπαλία μέσα στη Χαλκίδα. Άρα με ισοπαλία ο Ολυμπιακός ευνοείτο. Έτσι δεν είναι? Τα μεταξύ του παιχνίδια, αφού η απόφαση που είχαν πάρει τότε ήταν έτσι, άρα δεν ευνοείτο τώρα με την ισοπαλία? Ναι. Τώρα δεν πήραν αυτό το πράγμα, τώρα πήραν το συντελεστή τερμάτων. Διαιρώντας την επίθεση με την άμυνα, έβγαινε η Νίκη Βόλου καλύτερη με μισό γκολ, μισό χιλιοστό. Η διαίρεση έβγαζε χιλιοστό, ούτε μισό γκολ διαφορά. Και βγάλαν απόφαση ότι θα γίνει αγώνας. Αν είσαι ισοπαλία θα δοθεί παράταση και σε περίπτωση που λήξει ισόπαλος ευνοείται η Νίκη Βόλου. Προηγεί το Ολυμπιακός Χαλκίδος με 1-0 με το Γιαννακό, ισοφαρίζει από 45 μέτρα ο Λαλές με φάουλ που η μπάλα μπήκε γκολ, το πώς μπήκε γκολ δεν ξέρω, έγινε 1-1, δόθηκε παράταση, τελείωσε το παιχνίδι 1-1 και έπεσε ο Ολυμπιακός Χαλκίδος χωρίς να έχει υποβιβαστεί και χωρίς να χάσει τα μπαράζ. Αυτό είναι απίστευτο, γιατί ξέρουμε κύριε Νίκο ότι εάν μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια, κανονικά δεν πρέπει να γίνει μπαράζ και να μείνει ο Ολυμπιακός. Εάν πάει σε μπαράζ,
κάποιος πρέπει να κερδίσει, αλλιώς δεν τελειώνουν τα μπαράζ. Πρέπει να γίνει άλλο και άλλο. Ούτε κλήρωση έγινε, ούτε πέναλτι, τίποτα. Και υπήρξε μπαράζ που είχε πλεονέκτημα η μία από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αλλιώς είχε κερδίσει 2-1 με πέναλτι του Κούκουρα και είχε σοφαρίσει νίκη γκολου με το Γερολυμάτο και ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-1 με γκολ του Λίβα στο 88 λεπτό. Και στο Βόλο είχαν έρθει 0-0. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, και υποβιβάστηκε ο Ολυμπιακός Χαλκίδος, παρακαλώ, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται να πέσει έτσι ομάδα, από την Α' Εθνική να πέσει έτσι, δεν γίνεται ποτέ. Και όμως έγινε. Έγινε. Εν τω μεταξύ τελειώνει η βαθμολογία και είναι, αυτό το διαβάζω για πάντα θυμηθώ, αλλά το εργάλειο έχει υποβιβαστεί, 43, Ολυμπιακός Χαλκίδος με την νίκη Βόλου 54 και έχει Δόξα 55, Ηρακλής 55, Πανεγιάλιος 55, Απόλλων Καλαμαριάς 55, Εθνικός 55, ΠΑΟΚ 55 και Πιερικός 57 στην πέμπτη θέση. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν που σου λέω ότι δεν γίνεται. Γι' αυτό αυτή η ομάδα, ο Ολυμπιακός, ήταν μεγάλη ομάδα. Έτσι, μετά τι γίνεται στην ιστορία του μέχρι και τη συγχώνευση με τη Χαλκίδα, τι συμβαίνει μετά, είναι ανταγωνιστική ομάδα? Μετά, πάμε. Μετά αρχίζει το πέφτει ο Ολυμπιακός, υπάρχει απογοήτευση. Το 64-65 μας βάζουν στο Βόρειο Όμιλο. Άκου να δεις, μας βάλανε για πρώτη φορά να παίξουμε στο Βόρειο Όμιλο. Πήγαμε Αλεξανδρούπολη, Νάουσα, Φλόρινα κτλ. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός Χαλκίδος κινδύνεψε να υποβιβαστεί. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίξαμε στη Φλόρινα και είχε μείον 10 βαθμούς. Είχε βρέξει, αμβρεγμένο το γήπεδο, είχε και λίγο αεράκι και θυμάμαι κλώτσαγα την μπάλα και νόμιζα ότι την κλώτσα είχε ξύλο. Δεν καταλάβαινα τα πόδια μου. Μιλάμε για συνθήκες τρομερές τότε και τα γήπεδα δεν ήταν και ούτε χόρτο ούτε τίποτα, μέσα σε λάσπες, μέσα σε αυτά. Κινδύνεψε ο Ολυμπιακός και ο Εύρυπος έπεσε εκείνη τη χρονιά. Παρότι είχε ισχυρή ομάδα, ισοβάθμισαν 5 ομάδες, κάνανε μπαράζ και είχε πέσει ο Εύρυπος, αλλά μετά έγιναν κάποιες αναδιαρθρώσεις και τελικά δεν υποβιβάστηκε. Αυτή το 64-65 δεν ήταν καλή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα 65-66 και 66-67 πήγε καλά. Και το 66-67 είναι η τελευταία χρονιά πριν τη συγχώνευση που ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα. Διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Είναι δηλαδή, ήταν τότε, ήταν 4 ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Επί ίσης όρης. Ήταν ο Ολυμπιακός, Βόλου, ο Διαγόρας, ο Φωστήρας και εμείς. Ο Ολυμπιακός έφτασε 5 αγωνιστικές πριν το τέλος να είναι 1 βαθμό πίσω από το Διαγόρα. Οι άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, Βόλου και ο Φωστήρας, ήταν 2 βαθμούς πίσω από εμάς και παίζουμε με το Διαγόρα μέσα στην έδρα μας και έχουμε μετά ευνοϊκό πρόγραμμα. Εκείνη την ημέρα είχαμε ισοπαλία, γίνανε φασαρίες, θεωρήσανε υπεύθυνο τον Λίβα, άδικο τελείως, επειδή έχασε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό προκαινής αιστείας, δεν την πρόλαβε την μπάλα, όχι την, έγινε μια παράλληλη μπαλιά και δεν την πρόλαβε και το θεώρησε ο κόσμος υπεύθυνο και ήταν τελείως άδικο για τον Λίβα, γιατί είχε προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και του βάλανε ευθύνες. Ψάχνουν να βρουν εξηλαστήριο θύμα, εν πάση περιπτώσει. Και τιμωρήθηκε, έφυγε μάλλον από τη Χαλκίδα, ο κόσμος που θέλανε τον Λιτσάρουν, έγιναν ιστορίες, κακό κτλ. Αποχώρησε ο Λίβας και μάλιστα είχε φύγει για το Cape Town τότε και στην ομάδα υπήρξε αναταραχή μεγάλη, υποψίες, κακό αυτά και τελικά χάσανε οι άλλοι και ξέρω κι εγώ πόσους βαθμούς και χάσαμε κι εμείς παιχνίδια και βγήκε τελικά από το πουθενά ο Ολυμπιακός Βόλου με από εμάς πίσω 3 βαθμούς και όλοι μαζί. Και λέω, αν δεν είχε γίνει αυτό, και συνεχίζαμε. Χάσαμε ένα, δεν πήραμε το παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλή μπάλα, δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, μονότρεμα τις παίξαμε. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μετά και η διοίκηση έφταιγε τότε, γιατί και η διοίκηση. Όταν υπάρχει υστερία και δεν υπάρχει ηρεμία σε μια ομάδα, συμβαίνει. Και θέλουν να βγάλουν και την ευθύνη από πάνω τους, κακά τα ψέματα. Και η διοίκηση θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω της. Αυτό ήταν. Και αντί να βάλει
να ηρεμήσει τα πράγματα, έβαλε περισσότερο βενζίνη στη φωτιά. Οπότε τελείωσε. Πάσητος. Αυτά ήταν για τον Ολυμπιακό Χαλκίδος, η ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά θέλω να πω, θέλω να μιλήσω και για τον Μίτσο τον Τζάκαλο, γιατί νομίζω ότι αξίζει να πω πέντε πράγματα για τον Μίτσο, γιατί πιστεύω ότι είναι, για μένα ναι, πιστεύω ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ευγιώτης ποδοσφαιριστής, και θα πρέπει να, και με το κλείσιμο κοντά της εκπομπής, να πω για τον Μίτσο πέντε πράγματα. Τι λες εσύ, δεν είναι σωστό? Δεν το συζητάμε, είναι, έχετε πει μεγάλη μορφή για το ευωϊκό ποδόσφαιρο, έτσι. Ήταν ο Μίτσος, ήταν και τον, και τον αγαπούσα και τον σεβόμουν και τον εκτιμούσα, και σαν ποδοσφαιριστή τον αγαπούσα, ήταν και καλό παιδί. Ο Μιτσάρας, εγώ έτσι τουλάχιστον πιστεύω, ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε το ευωϊκό ποδόσφαιρο. Όσα και να πω για αυτό το λαϊκό ήρωα, να πούμε, τις δεκαετίες του 50 και του 60, θα είναι λίγα, γιατί αναμφισβήτητα ήταν ο ηγέτης της ομάδας. Ο Μίτσος γεννήθηκε το 1940 στη Χαλκίδα, στη φτωχογειτονιά της Βροντούς, λεγόταν μια περιοχή. Και το 1953, έχω και φωτογραφίες του, πήγε στον Ολυμπιακό Χαλκίδος, στα Τσικό, που ήταν τότε προπονητής μαζί με τον Γκούκουρα, τον Βλάχο, ποιος άλλος ήταν, τέσσερις ήταν, αυτοί όλοι μαζί μια φουρνιά, ήταν στα δεύτερα της Χαλκίδας, και προπονητής ήταν ο Αλέκος ο Ταμπάκης, ο οποίος έπαιζε και μπάλα συγχρόνως. Πρώτη φορά έπαιξε όταν έγινε το μπαράζ της Χαλκίδας του Ολυμπιακού με τον Κάδμο Θιβών, που ήταν μπαράζ πρωταθλήτρια της Χαλκίδας με τον πρωταθλητή Διωτίας, και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός Χαλκίδος τότε 6-3, και ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Δημήτρης. Στην αρχή έπαιξε, ήταν κλασικός αριστερός αμυντικός, και μετά βέβαια, μετά την αποχώρηση του Πατρίκα, πέρασε στα Σαν Σεντερμπακ, που εκεί έγραψε και τη μεγάλη ιστορία και έδειξε τη μεγάλη του κλάση. Από τον θυμάμαι εγώ βέβαια εκείνη την εποχή, σαν ένα ακραίο αριστερό που τον θυμάμαι, που ήταν μικρός, εγώ ήμουν νεαρός τότε, αυτός 20-21 ετών, εγώ ήμουν 15-14 τότε. Τον θυμάμαι το Μίτσο και μου έκανε εντύπωση που δεν χτύπαγε ποτέ αντίπαλο, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να έφαγε και τρίπλα. Ποτέ, δεν το θυμάμαι να τρώει ποτέ τρίπλα. Δηλαδή ήταν, αν το τριπλάριζες δεν σε ακουμπούσε, δεν σε χτύπαγε ποτέ. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση και μου είχε μείνει στο μυαλό μου. Ήταν γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος, με φοβερές επιταχύνσεις για αμυντικό παίχτη, καθοδηγούσε την άμυνα, όλους τους συμπαίκτες, και εφάρμοζε το τεχνικό offside, όχι όμως, πώς να το πω, με ρομποτική ακρίβεια. Δηλαδή δεν τα το οποίο, ποια χρονιά ήταν που έπαιζε τεχνικό offside? Ο Ολυμπιακός Χαλκίδος το πήρε, το έπαιζε και πιο μπροστά, αλλά το έφτιαξε ο Κόκος ο Μακρύς. Ήτανε το Ολυμπιακός Χαλκίδος ήταν η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έπαιζε το τεχνικό offside. Καμιά άλλη ομάδα δεν το έπαιζε. Ακόμα και μεγάλες ομάδες της Ελλάδος το ανακάλυψαν μετά το 80, έτσι. Ο Κόκος ο Μακρύς, μπράβο, ο Κόκος ο Μακρύς το είχε. Γιατί το τεχνικό offside ήταν πιο δύσκολο τότε. Μάλλον δεν ξέρω αν ήταν πιο δύσκολο, όχι, μάλλον πρέπει να ήταν πιο εύκολο, γιατί όποιος παίχτης ήταν σε νοητή ευθεία offside, ας μην την έπαιρνε την μπάλα, ο επόπτης τον σφύριζε offside. Τώρα πρέπει να πάει μπάλα πάνω του για να πει. Μέχρι πρόσφατα ήταν, ναι. Μέχρι πρόσφατα ήταν η φυσική παρουσία, ήταν offside. Τώρα πρέπει να μπει στη φάση. Να πάει μπάλα σε αυτό, ναι, να τη διεκδικήσει. Να επηρεάζει τη φάση. Τότε όμως το offside που έκανε ο Ολυμπιακός δεν το έκανε όλη η γραμμή αμυντική. Ο καθένας παίκτης έπαιρνε τους παίκτες του και ο Μίτσος έπαιζε λίμπερο. Οπότε όταν ετοιμαζόταν ο αμυντικός, ο αντίπαλος, ο χαφ, ο παίκτης που θα έκανε τη μεγάλη μπαλιά,
έβγαινε ο Μίτσος μόνος του μπροστά, μόνος του. Το έπαιζε μόνος του το offside. Δεν το έπαιζε όλη η ομάδα. Ήταν ένα περίεργο offside. Και το είχε καθιερώσει και είχε γίνει expert. Ήταν γνωστός, ας πούμε. Ήταν ο Ολυμπιακός. Κλήθηκε και στην εθνική, έτσι. Κλήθηκε και στην εθνική, ήταν διεθνής. Έπαιξε στην εθνική και έπαιξε στη Βιέννη, μάλιστα, με την Αυστρία, με την εθνική νέων. Όχι με εθνική Ελλάδος, στην εθνική νέων έπαιξε. Πρέπει να ήταν ο πρώτος ευγιώτης. Άλλες φορές σε μεγάλες εθνικές ομάδες τον είχαν προσκαλέσει, αλλά δεν είχε κάνει αγώνα. Ξέρεις, εκείνη την εποχή σε καλούσανε, αν δεν έπαιξε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, δύσκολα έπαιρνες φανέλα το εθνόσημο σε επίσημο αγώνα να παίξεις. Αλλά τον καλούσαν όμως στην προεθνική, αλλά δεν έπαιξε σε εθνική Ελλάδος, έπαιξε μόνο με την εθνική νέων. Και ο πρώτος ευγιώτης που φόρεσε το εθνόσημο, κύριε Νίκο. Το φόρεσε με την εθνική νέων. Ο πρώτος ευγιώτης όμως. Νομίζω ναι, είναι ο πρώτος. Όχι νομίζω, είναι βέβαιο. Ο Μίτσος ήταν γεννημένος αρχηγός. Βοήθησε τους πάντες και βοηθούσε τους πάντες εκτός από τον εαυτό του. Και είναι πράγματι ανεξήγητο πως με μια τόσο άστατη εξωγηπαιδική ζωή που είχε, κατάφερνε να παίζει πάντα τόσο καλά, που να κάνει όλους να αναρωτιούνται ποιο θα ήταν το μέλλον του αν έκανε έστω μια μετρημένη αθλητική ζωή. Από ό,τι λέγεται, ο Μίτσος είχε βουχτίσει τη φτώχεια στα παιδικά του και εφηβικά του χρόνια, και γι' αυτό όταν πια ήταν ενήλικας το είχε ρίξει στην Dolce Vita. Ως γνωστόν, ο Μίτσος χόρευε πολύ ωραίο ζεμπέκικο, αλλά χόρευε και πολύ ωραίο χασάπικο, το οποίο το είχε μάθει, λέει, ο κύριε Αλέκος ο Πάνος, από τα παλιά τότε. Και το αγαπημένο του τραγούδι, το οποίο δεν είναι γνωστό, ήταν του Γιώργου του Μητσάκη, ένα, πώς το λέγανε, το γκρέμισαν, γκρέμισαν την Αθήνα την παλιά, του Μάγκα του παλιού. Αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι και το έδινε παραγγελιά για να το χορέψει. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία, άμα θα δείξεις, θα σου δείξω φωτογραφίες κανένα φορά να βρεθούμε, να δεις πως ντυνότανε σαν μανεκέν. Του άρεσε το πολύ καλό ντύσιμο, αλλά την πιο μεγάλη σημασία έδινε ο Μίτσος στο παπούτσι. Το παπούτσι του πάντα ήταν στρογγυλοτάκουνο, μυτερό μπροστά και είχε σευρό δέρμα. Και έλεγε, του κάνουμε πλάκα εμείς και του λέγαμε το παπούτσι, και έλεγε, δεν γίνεται να χορεύει ζεμπέκικο, έλεγε, με παντοφλέ παπούτσι. Ήταν το απόφθεγμά του, έτσι. Ναι, ναι, ότι το παπούτσι δεν, το ζεμπέκικο δεν είναι και καλό παπούτσι, δεν μπορεί να σηκώσει να χορεύει με σαγιονάρε με παντοφλέ, ας το πούμε. Ωραία. Κύριε Νίκο, επειδή έχουμε τρία λεπτά, ναι, θέλω σε αυτά τα τρία λεπτά, αν... Ναι, θα το κλείσω. Όχι, να μου πείτε εκτός από τον τζάκαλο, να μου πείτε και για την ιστορία του Ολυμπιακού που θα καταγράψετε, έτσι. Για τον Ολυμπιακό Χαλκίδος σκοπεύω να γράψω μια ιστορία, την ιστορία όλη αυτή που λέω, σε ένα βιβλίο το οποίο δεν θα δοθεί για έκδοση, θα βαφτούν μεμονωμένα 2-3 βιβλία, ένα θα δοθεί στην ομάδα, ένα μπορεί στην ΕΠΣΕ, δεν ξέρω, στη βιβλιοθήκη της Χαλκίδος κάπου, να μπορεί να το διαβάσει κανένας, δεν θα είναι για και να το βγάλουμε. Θέλουμε ένα πριν δώσετε, να το βγάλουμε κάποιες, να το σκανάρουμε ή να το βγάλουμε κάποιες φωτοτυπίες, να το περάσουμε και από το Evia Gold, αν δεν έχετε αντίρρηση. Όχι, θα τα πούμε, θα το συζητήσουμε, μπορώ να το δώσω και όχι να το... Όχι, ναι, όχι, δεν θέλω, ναι, να στερήσω ένα πολύτιμο 3-4 αντιτύπων, δεν θα ήθελα. Όχι, μόνο... θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε, γιατί και εγώ θέλω να το διαβάσει ο κόσμος, αλλά δεν θέλω να βγει σε κυκλοφορία υπό την έννοια ότι εντάξει, βγάζω, αυτό δεν μ' αρέσει, όπως και το βιβλίο που έβγαλε για τη ζωή μου ολόκληρη, που περνάει μέσα από αυτό πολλά πράγματα από αυτά που έχω πει, εντάξει, και γεγονότα και διάφορα ζουμερά πράγματα και πολλά. Δεν έχω δώσει 4-5 βιβλία σε κάποιους φίλους, σε κάποιους συμπαίκτες και μέχρι εκεί. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το σκεπτικό μου. Γιατί άμα βγάζει σε κυκλοφορία ένα βιβλίο, έχει άλλη αυτή μετά. Και φαντάζομαι ότι βγάζετε πολυτελείς εκδόσεις σε 4-5 αντίτυπα, οπότε δεν γίνεται. Είναι, όπως είναι τα άλμπουμ στους γάμους και κάπως έτσι. Καταλαβαίνω. Είναι άλμπουμ, δεν είναι βιβλίο με αυτό. Είναι άλμπουμ με φωτογραφίες μέσα, αυθεντικές φωτογραφίες και όλα αυτά.
Τόση τόση σημασία είναι αν έχουμε ένα δύο λεπτά ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως, να πω ότι η μάνα και η Ραφινά του προσπαθούσε να τον βάλει στο σωστό δρόμο και του λέγε δεν βλέπεις τον Καλαμακίδη τον Ταμπάκι παιδί μου που είναι υπόδειγμα, του λέει έλα σε παρακαλώ και τα λοιπά. Ο Μίτσης απαντούσε καλά ρε μάνα, καλά ρε μάνα, εντάξει και συνέχιζε τη ζωή του, αυτή του άρεσε. Ήταν όμως περήφανος για την καταγωγή του ο Μιτσάρας. Αγαπούσε με πάθος τη Χαλκίδα και στις αποστολές που πηγαίναμε, όταν το ρωτούσαν στις βόλτες που κάναμε, διάφοροι περαστικοί, μαγαζάτορες, περίεργοι κτλ., από πού είσαι ρε παλικάρι, απαντούσε με καμάρι και ύφος αριστοκράτικης μαγιάς ο Μιτσάρας. Χαλκιδιωτάκι, έλεγε. Εμπάσχετος τελείωσε την καριέρα του στην ΑΕΚ Χαλκίδος. Εκεί ο Στέφανος δεν του φέρθηκε εντάξει. Κάποια μέρα άργησε να πάει στη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών για κάποιο λόγο που ήταν δικαιολογημένος από ό,τι λέγεται, και όταν μπήκε στα ποδητήρια ο Στέφανος του έδειξε την πόρτα της εξόδου και έφυγε και έκτοτε δεν ξαναγύρισε ούτε ξανά παίξε μπάλα, αποχώρησε. Αυτά είναι μια μεγάλη μορφή του ευωϊκού ποδοσφαίρου. Αν και κάποια στιγμή έγινε μια πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο να το γήπεδο να πάρει το όνομά του, και ενώ και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση το θέλαν πολύ, η πρόταση πολεμήθηκε από ό,τι μου λένε από ομάδα φίλων και τα λοιπά να ανακληθεί αυτό το πράγμα, και ανακλήθηκε γιατί είπαν και είπαν ότι μετά το θάνατο. Το 2005 ήταν στο νοσοκομείο που ήταν, του έκανε παρέα ένας φίλος του Χαραμόπουλος που ήταν πάντα δίπλα του, και όταν έφτασε τελευταία στιγμή να φύγει τελευταία του πνοή, γυρίζει και του λέει Κωστάκι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Και φύγε. Κύριε Νίκο. Αυτό ήταν ο Μίτσος, ο θρύλος για μένα, ο αυτοκράτορας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε όλο αυτό το διάστημα. Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο, μου έδωσε την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος από τα παλιά. Πρέπει να μάθουν οι νέοι και οι παλιοί να θυμηθούν ή πράγματα να μάθουν που δεν τα ξέρανε. Είναι καλό αυτό, και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό Χαλκίδος να μάθουν που τώρα πληγώνομαι που είναι, θα παίζει β' τοπικό. Δεν πειράζει, έχει γυρίσματα ο καιρός. Εντάξει, είναι για τον Ολυμπιακό να είναι στο β' τοπικό μια ομάδα με τέτοια ιστορία, είναι άσχημο, αλλά θα ξαναβρει τα βήματά του. Είμαι βέβαιος. Έχει έναν άξιο πρόεδρο, τον οποίο έχω γνωρίσει προσωπικά, το Στρατή, και πιστεύω ότι θα την γυρίσει την ομάδα πάλι εκεί που χρειάζεται. Είναι ένα κόσμημα ο κύριος Στρατής, μακάρι να βρει το κουράγιο είναι και τη συμπαραστάτες. Είναι άνθρωπος και πολυτέλεια για τα διοικητικά στη Χαλκίδα, το λέω αυτό, και να τον γνώρισα προσωπικά, μίλησα μαζί του και έχω τη γνώση να μπορώ να ψυχαναλύσω κάποιο παίχτη, να τον έναν άνθρωπο, να τον καταλάβω τι είναι. Είναι καταπληκτικός. Δύσκολο για την εποχή μας να βρίσκεις παράγοντες σωστούς και καλούς, έτσι. Βεβαίως. Κύριε Νίκο, να σας πω ότι ήταν τιμή μας που ήμασταν μαζί αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε σίγουρα όποτε βρεθείτε προς τη Χαλκίδα ή όποτε βρεθώ προς την Αθήνα. Θα μιλήσω. Θα πάρω τηλέφωνο και θα βρεθούμε και για να δεις και διάφορα πράγματα. Και μπορώ να σου πω και πολλά που δεν προλαβαίνει κανείς να πολύ τα πει ωραία από το ραδιόφωνο. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Κάπου εδώ το σκορ και ρεκόρ της σεζόν φτάνει στο τέλος. Amore mio. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που παρουσιάζω την συγκεκριμένη εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την αθλητική ομάδα του Evia Gold που επιμελήθηκε τόσες φορές αυτή την εκπομπή, όλους τους συνεργάτες για την βοήθεια, πρώτα απ' όλα για την τιμή και την εμπιστοσύνη να παρουσιάζω εγώ την δική τους εκπομπή. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιώργο Σέμπου για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και για την άμεση ανταπόκριση του